Η ισχύ εν τη ενώση. Αυτό μπορεί να υποθεί για τη δράση που ετοιμάζει ο Δήμος Ερών και συγκεκριμένα η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας σε συνεργασία με τη Λέση Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας. Όπως αποκάλυψε η Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Ερών, κυρία Σωτηρία Πάνου, μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, οι μαγείρισες της δομής παροχής εισιτίου του Δήμου Ερών θα συμπράξουν με τους μάγειρες καρδιάς του σεφ της Λέσης Αρχιμαγείρων Ελληνικής Αστρονομίας. Μαζί θα ετοιμάσουν ένα εξαιρετικό γεύμα για όλους τους ωφελούμενους του κοινωνικού συσιτίου που κατοικούν στην πόλη και στα χωριά του Δήμου Σερών. Πλησιάζουν οι Άγιες Μέρες και η κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Χρυσάφη πάντοτε κάνει ένα κάλεσμα σε διάφορες εταιρικότητες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να συνδράμουν. Θέλουν να συνδράμουν στα γεύματα αγάπης. Ήδη ξεκινάμε αυτή τη Δευτέρα στις 28 του μήνα με τους Μάγειρες Καρδιάς. Είναι μια πρόταση που ήρθε από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας, οι οποίοι θα μαγειρέψουν για 300 ανθρώπους δωρεάν και θα βρίσκονται εκεί από τη Δευτέρα το πρωί. Καλούμε και άλλους συμπολίτες μας, ιδιωτικές επιχειρήσεις, να επικοινωνούν στο 2321-023-382, ώστε να ενισχύσουμε τα γεύματα αγάπης αυτά τόσων αδύναμων συμπολιτών μας οικονομικά. Μπορούμε να συνδράμουμε στα γεύματα αυτά αγάπης και με άλλα είδη. Με είδη για τα παιδιά, υπάρχουν ανήλικα τέκνα στο συσίτιο που καθημερινά συτίζονται και γι' αυτό με όποιο πρόσφορο μέσο επιθυμεί ο καθένας να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, ιδίως τώρα που τις μέρες αυτές πραγματοποιεί ο Δήμος Ερών συμφωνητικά με επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχύσει τα γεύματα αγάπης, μπορούν να μας καλούν είτε τηλεφωνικά είτε να προσέρχονται οι ίδιοι Καλαμπάκας 4, προκειμένου με τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό να γίνει και περαιτέρω συνεργασία ώστε να ενδυναμώσουμε τα γεύματα αγάπης. Πηγαίνουμε τα γεύματα πλέον και στα χωριά. Έχουν επομένως διπλασιαστεί και τα δρομολόγια. Δεν είναι δηλαδή μόνο για τους κατοίκους της πόλης των Σερών, αλλά πηγαίνουμε και εμείς και Τρίτη και Πέμπτη το ίδιο το αυτοκίνητο του Δήμου, κατοίκων και γίνεται η παράδοση. Και η Λέσχη Αρχιμαγείρων τώρα έρχεται να προσθέσει φυσικά σε όλο αυτό τον όγκο των φαγητών που προσφέρουμε, των γευμάτων, έρχεται να προσθέσει να δώσει μια μεγάλη χείρα βοηθείας, γιατί είναι φυσικά για καλό σκοπό, για φιλανθρωπικό σκοπό, γι' αυτό και τους δίνουμε τον τίτλο Μάγειρες Καρδιάς.